Πάμε στη δεύτερη σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά ούτε στην Πάτρα. Ναι. Έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων. Εκεί βρίσκεται η κριτικιά, η Ευελίνα Μπριλάκη. Ευελίνα, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλό απόγευμα από Πάτρα. Βλέπουμε φοράς τη μάσκα σου, οπότε σημαίνει ότι οι κάτοικοι εκεί, οι πολίτες, είναι κάπως προσεκτικοί. Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι προσεκτικοί. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που προτιμάνε να κυκλοφορεί χωρίς μάσκα. Υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων. Καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων και στην περιοχή της Πάτρας. Ναι, ακριβώς. Σήμερα, μάλιστα, το ευχάριστο ήταν ότι έγιναν σε τρεις πλατείες της Πάτρας δωρεάν τεστ. Rapid test. Ναι. Ο κόσμος έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς μεγάλος αριθμός συγκεντρώθηκε ώστε να εξεταστεί δωρεάν. Φαντάζομαι, Ευελίνα, είδες και τα σχετικά πλάνα από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο παραλιακό μέτωπο, παρόμοιο σκηνικό και στην Πάτρα σήμερα. Ακριβώς. Η ουρά ήταν τεράστια. Βέβαια, ο κόσμος τηρούσε τις απαραίτητες αποστάσεις, ώστε να μην έχουμε κάτι χειρότερο. Εκεί πώς αντιδρούν οι κάτοικοι στο άκουσμα σήμερα ότι πιθανότατα να οδεύουμε σε ένα γενικό lockdown? Έχεις μιλήσει με κάποιους? Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει να το δεχτεί τόσο εύκολα. Υπάρχει μια άρνηση γενικότερα, αλλά ας ελπίσουμε όλοι να συμμορφωθούμε στα νέα μέτρα, γιατί όσο πιο σύντομα τόσο καλύτερα θα πάει όλο αυτό και να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Εκεί στους κριτικούς της περιοχής έχει καταγραφεί κάποιο κρούσμα? Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάποιον κριτικό στην Πάτρα με κορονοϊό, ευτυχώς. Έχει αλλάξει η καθημερινότητα, δηλαδή τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστίασης, τα εστιατόρια, τα μπαρ, έχει μειωθεί ο κόσμος? Ο κόσμος, επειδή πρόκειται για μία φοιτητούπολη, ναι, ειδικότερα οι χώροι εστίασης είναι γεμάτοι με κόσμο. Βέβαια, τα τραπεζοκαθίσματα τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις, αλλά ο κόσμος κυκλοφορεί κανονικά. Υπάρχει κίνηση στην πόλη. Ευελίνα, Κρητική, από ποιο μέρος Κρήτης είσαι? Από το Ηράκλειο. Αλλά σε βλέπω τώρα μόνιμη κάτοικο Πάτρας. Ναι, ναι, θα το δούμε. Θα το δούμε, τα αφήνεις ανοιχτό λοιπόν. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μας και με προσοχή. Γεια σας, σας ευχηθούμε όλοι να τελειώσει σύντομα όλο αυτό. Μάλιστα, Ευελίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και έστειλε και ένα ξεχωριστό μήνυμα με τη μάσκα, βέβαια, Ευελίνα. Να τηρούμε τα μέτρα. Έτσι πάντα πρέπει, εφόσον ένα από τα μέτρα είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους. Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να τηρούμε αυτούς τους κανόνες, αυτά τα μέτρα.